το δεύτερο μέρος σήμερα της συνομιλίας με τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, διότι έχουμε αφήσει και ερωτήματα δικά σας και κάποια υπόλοιπα. Έχει προκύψει και ένα καινούριο θέμα με βάση το ότι χθες είχαμε εις διπλούν συναντήσεις των Ελλήνων Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας με τους Τούρκους ομολογούς τους, συν τη δήλωση του εκπροσώπου του State Department. Κύριε Σταθακόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη και στους ακροατές σας. Θέλω λιγάκι με την γνώση που έχετε να αποκαταστήσουμε και κάτι, διότι έχω εδώ κάποιους ακροατές οι οποίοι πληροφορήθηκαν, δεν ξέρω από πού. Εγώ είπα, αλλά έχει αξία να τα λέτε εσείς, οι ειδικότεροι ήμουν, ότι πληροφορήθηκαν, λέει, ότι του χρόνου λύγει η συνθήκη της Λοζάνης. Λέω, ρε παιδιά, να τα αφήσουμε αυτά τα καλαμπουράκια, ναι. Διότι υπήρχαν και άλλα καλαμπούρια πριν μερικά χρόνια με περίεργα παιχνίδια. Ναι. Που αφορούσαν μέχρι και την Κρήτη. Λοιπόν, για απαντήστε σας παρακαλώ εδώ στους ακροατές που μάλλον είναι παραπληροφορημένοι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Νομικά δεν θα κάνω διαφήμιση ότι έχω προλογίσει και επιμεληθεί έκδοση στις πρωτότυπες γλώσσες της Λοζάνης, στις συνθήκες Λοζάνης, όχι τα παραρτήματα, αυτά που αφορούν άμεσα την Ελλάδα. Αλλά ως νομικός να πω το εξής. Οι συνθήκες, οι διεθνείς ή οι ιδιωτικές, λήγουν είτε όταν ορισμένα ορίζεται η ημερομηνία λήξης ή όταν καταγγελθεί για σπουδαίο λόγο από τη μία από την άλλη πλευρά. Όμως η συνθήκη της Λοζάνης δεν έχει μόνο δύο συμβαλλόμενους, έχει πολλούς συμβαλλόμενους. Άρα πρέπει όλοι οι συμβαλλόμενοι να την καταγγείλουν ή παρέλκει, διότι νεότερες συμβάσεις και συνθήκες την έχουν υπερκεράσει. Αυτό είναι άλλο. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, για να το εξηγήσουμε. Οι συνθήκες αυτές που ορίζουν ειδικά και σύνορα δεν λήγουν ποτέ. Λήγουν όταν όλοι οι συμβαλλόμενοι αποφασίσουν να αλλάξουν τα σύνορα, για να το καταλάβει ο κόσμος, έχουμε ένα χωράφι που συνορεύει γύρω-γύρω με κάποιους. Τα σύνορα δεν αλλάζουν γιατί κάποιος τα αλλάζει έτσι γιατί γουστάρει. Αλλάζουν ή με αντιδικία στο δικαστήριο, πόλεμο ας πούμε στη διεθνή σκηνή, ή αλλάζει όταν θα συνυπογράψουν όλοι επάνω στο τοπογραφικό ότι αλλάζουμε τα σύνορα. Mm. Και θα γίνει η πράξη αυτή με τα γραπτέα στο υποθηκοφυλακείο ή στο κτηματολόγιο. Έτσι λοιπόν και τα σύνορα, αν υποθέσουμε τις χώρες ότι είναι οικόπεδα. Τα σύνορα λοιπόν αλλάζουν όταν συνυπογράψουν όλοι οι συμβαλλόμενοι και ανέμακτα αποφασίσουν να τα μετακινήσουν. Αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Το θέμα λοιπόν της Λοζάνης παραμένει ενεργό. Βεβαίως σε θέματα ατομικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πληθυσμών κτλ. Έχει υπερκαλυφθεί το θέμα με νεότερες νόμους διεθνείς. Ναι, είναι και ατομικά δικαιώματα κτλ. Επομένως το θέμα των δικαιωμάτων, των μειονοτήτων κτλ. Καλύπτεται ήδη από άλλες νεότερες σύγχρονες διεθνείς συμβάσεις παγκοσμίως και ομολογίες κτλ. Άρα, ας πούμε ότι παρέλκυσε κάποια πράγματα η Λοζάνη. Αλλά το θέμα των συνόρων δεν αλλάζει. Αν δεν συνυπογράψουν οι πάντες που ήταν συμβαλλόμενοι. Ένα αυτό. Δεύτερον, ό,τι και να χτυπιέται η Τουρκία για την καταγγελία κτλ., δεν αρκεί. Είναι σαν μια συνειδιοκτησία. Δεν αρκεί ο ένας σε μια συνειδιοκτησία να διαμαρτύρεται. Πρέπει η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει κατά πλειοψηφία. Αυτά. Τα λέω απλοϊκά για να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι δεν διαφέρει το δίκαιο στην οπτική του διεθνούς δικαίου με αυτό το καθημερινό που αντιλαμβανόμαστε και γνωρίζουμε όλοι. Και επίσης, οι συνθήκες, όπως είπα και προηγουμένως, λήγουν αν υπάρχει ρητή ημερομηνία λήξης. Mm. Τέτοια ημερομηνία ρητή λήξης δεν υπάρχει. Καταγγελία δεν έχουμε. Δεν έχουμε συνυπογραφή των συμβαλλωμένων μερών για να αλλάξουν τα σύνορα. Και βεβαίως αυτό αλλάζει μόνο με κοινή συνένεση ή με αίμα, που απευθυνόμαστε όλοι τον πόλεμο για αλλαγή συνόρων. Και το θέμα της, της υπερκεράσεως θεμάτων ατομικών δικαιωμάτων κτλ. Εντάξει, έχει υπερκαλυφθεί. Επομένως, ενεργή μένει η Λοζάνη και σε αυτά, αλλά δεν θα πήγαινε κάποιος νομικός να διεκδικήσει ατομικά δικαιώματα μειονοτήτων ή οτιδήποτε βάση της Λοζάνης, έστω και αν την επικληθεί ως βάση, κάνει επίκληση ως βάση, αλλά θα πάει στις νεότερες νομολογίες και στην νεότερη νομοθεσία. Άρα λοιπόν δεν γίνεται τέτοιο θέμα. Τώρα, άλλος ακροατής λέει καλημέρα. Θέλω να μου απαντήσει ο κύριος Σταθακόπουλος, ο οποίος υποστήριξε, τον άκουσα πολύ προσεκτικά χθες, ότι θα μείνει, με πολλά εισαγωγικά το έχει βάλει ο άνθρωπος, στη γεωγραφική της θέση η Τουρκία και τελικά θα ακολουθήσει στη στρατηγική βάθους, στην Ανατολική Ασία-Ευρασία, δηλαδή το φυσικό της περιβάλλον. Από την άλλη όμως, ακούω εξίσου έγκριτους αναλυτές να λένε ότι στην τελική η Τουρκία, στην κρίσιμη επιλογή, όταν θα της τεθεί από τα πράγματα, θα μείνει στο δυτικό άξονα. Το 99% λέει αυτό που λέει τώρα ο ακροατής μας. Εγώ είμαι ο μόνος που διαφοροποιούμε, διότι εγώ δεν είμαι στρατιωτικός αναλυτής, ούτε γεωπολιτικός και κοινικά προσανατολισμένος στο τι νομίζω εγώ.
για να ερμηνεύσω την Τουρκία. Εμένα η δουλειά μου, όπως γνωρίζετε, είναι ακριβώς η ερμηνεία της Τουρκίας σύμφωνα με τον δικό της αξιακό κώδικα, όχι με το τι νομίζω εγώ. Αυτό είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό που μας το μαθαίνανε στην νομική από το πρώτο έτος, αλλά το γνωρίζει και ένας προπονητής όταν έχει να αντιμετωπίσει μια ποδοσφαιρική ομάδα απέναντί του. Δηλαδή, τι κάνει, πάει, κατασκοπεύει την άλλη ομάδα, παίρνει στην ψυχολογία της άλλης ομάδας, κοιτάει γιατί την έχει στήσει ο προπονητής και δεν αντιμετωπίζει την ομάδα με το τι νομίζει αυτός. Εγώ θα κάνω το παιχνίδι μου και οι άλλες κάνουν ό,τι θέλουν. Όχι. Πας, κατασκοπεύεις την άλλη ομάδα, βλέπεις πώς σκέφτεται, πώς παίζει, τι κινήσεις κάνει, για να μπορέσεις ad hoc, δηλαδή κατά περίπτωση, να στήσεις και εσύ τη δικιά σου ομάδα να αντιμετωπίσεις. Δεν υπάρχουν φασόν, υπάρχουν κάποια συστήματα γενικά, ναι, αλλά ο κάθε αγώνας, είτε ποδοσφαιρικός, είτε ιδιωτικός, είτε δημόσιος, είτε διεθνής, παίζεται ανά περίπτωση και σύμφωνα με τα γεγονότα που έχουμε εκείνη τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, επαληθεύομαι, όχι γιατί το λέω εγώ, επικαλούμε την ίδια, τις ίδιες τις αναφορές του Ερντογάν μόλις προχθές. Ο οποίος λέει, κρατάμε από τη Δύση εργαλεία τα οποία μας τα έχουμε ενσωματώσει και μας ενδιαφέρουν και μας συμφέρουν, στρέφουμε στην Ευρασία, διότι αυτός είναι ο φυσικός μας χώρος και διότι πιστεύουμε ότι η Δύση είναι τις παραμονές της παρακμής της. Διότι αντιμετωπίζει και το δηλώνει η Δύση δημογραφικό πρόβλημα, δηλώνει η Δύση ένεκα του πολέμου ότι έχω πρόβλημα ενέργειας και τροφίμων, πρέπει να τα πάρω από αλλού, και μέχρι να ορθοποδήσει η Δύση, που δεν ξέρω, λέει ο Ερντογάν, αν θα ορθοποδήσει και πώς θα ορθοποδήσει, εγώ σε κάθε περίπτωση λέει ότι τη θεωρώ παρακμασμένη. Το 2050 θα έχει παρακμάσει. Γι' αυτό το λόγο έχει δηλώσει ο ίδιος ότι λέω, δεν είναι το μυαλό μου, ούτε εικάζω, ούτε πιθανό λόγο. Λέω ότι λέει ο Ερντογάν. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, αυτά λέει. Αυτό είναι να αντιμετωπίσω απέναντί μου. Λέει λοιπόν ότι το 2071, που θα έχουμε 1000 χρόνια παρουσίας ως Τουρκομάνοι, λέει, Σελτζούκοι και Οθωμανοί στην Μικρά Ασία παρουσία, θα είμαστε η τρίτη μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο, αν όχι στον κόσμο, τουλάχιστον στην Ευρασία. Θα είμαστε μεγάλος παίκτης, αυτό είναι το μέλλον μας. Αυτό δεν παρέλκει, δεν είναι ξένο από τη φιλοσοφία που άσκησαν και οι πρόγονοί του Σελτζούκοι και Οθωμανοί, και το αναλύει τέλεια και το προτείνω πολλές φορές, βεβαίως έχει εξαντληθεί, δεν ξέρω, ελπίζω να το έχουν ξαναβγάλει, Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος, η έκδοση. Ο Μακαρίτης, ο αείμνηστος καθηγητής από το Πέρικλη της Αμερικής, ο Σπύρος Οβριώνης, η παρακμή του μεσαιωνικού ελληνισμού και η διαδικασία εξλαμισμού της Ασίας πήρε 4 αιώνες, από το 1071 μέχρι το 1453. Είχε αλωθεί η Βυζαντινή Αυτοκρατορία από μέσα και με δικούς της, οι οποίοι τουρκοποιήθηκαν, και ο Σεμιχάλγας, Γεμβρενός κτλ. Και με Τούρκους οι οποίοι είχαν γίνει χριστιανοί, οι Τουρκόπουλοι λεγόμενοι, ένας γνωστός στην ιστορία. Είναι αυτός που είναι ο κτήτορ της μονής Κουτλουμουσίου, ο Κουτλουμούς, του Αγίου Όρους. Έτσι, δηλαδή ήταν Τουρκόπουλος. Ήταν Τούρκος που έγινε χριστιανός, ο κτήτορ της μονής. Αυτό το λέει και το μοναστήρι, δηλαδή ήταν πει στο site του μοναστήριου για την ιστορία του, ότι κατάγεται ο κτήτορ εκ Τούρκων. Και στη συνέχεια με το Μαλακό ή με το Άγριο, και πώς τέλος πάντων μέσα από 4 αιώνες έπεσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία ως όριμο φρούτο από μέσα, και μετά από 50 μέρες πολιορκίας. Πήραν και το Κωνσταντινούπολη που ήταν το κερασάκι στην τούρτα, δηλαδή η επικράτηση. Είχαν πάρει προηγουμένως το Ικόνιο, την Προύσα, την Αδριανούπολη, τη Βαλκανική σχεδόν ολόκληρη, τη Μικρά Ασία από πολύ πιο παλιά. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι αυτό που το βλέπουν στην ιστορία τους να συμβαίνει, και όσο και να μας φαίνονται μας γραφικά κάποια πράγματα, ο Τούρκος πρόεδρος, γιατί με αυτόν έχουμε να κάνουμε απέναντι, τα πιστεύει, οικοδομεί σε αυτά επάνω. Είδαμε τώρα το καινούργιο πλοίο, το οποίο ήρθε 19 του μήνα του Μάη. Στην Τουρκία, απέναντι από τον Ριζοκάρπασο στην Κύπρο, ήρθε με το όνομα Cobalt Explorer, σημεία Μπαχάμας, από τα εργοστάσια της Νταϊβού, ήταν αφηγία της Νότιας Κορέας. Ήδη νεολογήθηκε στα ελληνικά, λέω, στα τουρκικά χρώματα και σημαίες, και σημαία. Ονομάστηκε Αμπτούλ Χαμίτ. Παρότι ο Αμπτούλ Χαμίτ για μας θεωρείται αποτυχημένος, γιατί ήταν ο τελευταίος ουσιαστικά ενεργός σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το λέμε και αιμοσταγή κόκκινο σουλτάνο λόγω των σφαγών και των γενοκτονιών που έγιναν επί θητείας του. Ετούτης είναι το ίδαλμα του Ερντογάν. Έχει γίνει το κιμαντέρ το οποίο έχει προλογίσει ο ίδιος ο Ερντογάν. Ταυτίζει τον εαυτό του με τον Αμπτούλ Χαμίτ. Και ο Αμπτούλ Χαμίτ στην ανάγνωση, την τουρκική, όχι αυτή που κάνουμε εμείς, την τουρκική ανάγνωση, είναι μεγάλος σουλτάνος. Και εκεί πάει να παντρέψει αυτό που σας έλεγα και χθες για όσους άκουσαν,
πάει να παντρεύσει το τουρκικό εθνικισμό, όπως τον διατύπωσε ο Ζωγιάγκιο Κάλπ, ο πνευματικός πατέρας του Κεμάλ Ατατούρκ, μαζί με το μεγαλείο του Αμπτούλ Χαμίντ, ο οποίος είναι ο πιο κοντινός και ουσιαστικά αυτός που αφήνει τη σκυτάλη στη νέα Τουρκία του Κεμάλ. Και από αυτή τη σκυτάλη θέλει να πάρει το πιο κοντινό του, δηλαδή Σουλτάνο στην σύγχρονη εποχή, θέλει να πάρει τη σκυτάλη ο Ερντογάν, θεωρεί ότι την έχει πάρει και να συνεχίσει. Μάλιστα, ο Αλί Ερμπάς το 20, όταν έκανε την Αγία Σοφιά από μουσείο Τζαμί, τον έχρισε με το ξύφος που χρειζόντουσαν οι Σουλτάνοι και Χαλίφιδες, τον έχρισε άτυπα Χαλίφι. Βεβαίως δεν έχει αναγνωριστεί επισήμως αυτό από το υπόλοιπο Ισλάμ, κυρίως θα τη δουν και οι Σαουδάραβες και οι Αιγύπτιοι, δεν το συζητούμε. Όμως, μην ξεχνάμε ότι με αυτό το ρόλο, γιατί μας λείπει γνώση και στοιχεία πώς βλέπουν οι άλλοι και τι συμβαίνει στη δικιά τους ιστορία. Διότι είχαμε τη λογική ότι απαξιώνουμε να μάθουμε την ιστορία σου, γιατί σε βάρβαρος και δεν μας ενδιαφέρει. Σωστά. Okay. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να δουλέψει με αυτή την ιστορία και αυτό τον αξιακό κώδικα που έχουν απέναντι. Και πρέπει να θυμόμαστε ότι οι Αμερικάνοι, οι Εγγλέζοι, οι Γάλλοι χρησιμοποιούσαν τον Σουλτάνο με την έννοια του Χαλίφη να στέλνει επιστολές και να επηρεάζει μουσουλμάνους σε κτήσεις τους και αποικίες των υπολείπων Ευρωπαίων και Δυτικών που είχαν στην Ασία, π.χ. στην Ινδονησία. Και έλεγα στον Σουλτάνο, πες τους να μας παραδώσουν τα όπλα, να μην αντισταθούν. Εμείς θέλουμε να κάνουμε εμπορικά κέντρα, δεν θέλουμε να τους κατακτήσουμε. Και έστελνε ο Σουλτάνος επιστολές τέτοιες ως χαλίφης. Αυτό λοιπόν το βάθος, αυτή την διείσδυση που είχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία διπλωματικά, γεωπολιτικά, παγκοσμίως, ο Τούρκος Πρόεδρος θέλει να αναστήσει. Το παλεύει, δεν του βγαίνει, θέλει να το βγάλει και σε επίπεδο τουρκογενών, λαών με κοινό πολιτισμό και κοινή γλώσσα που φτάνουν μέχρι τους Ουιγούρους της Κίνας, όλα τα Ιστάν, Τουρκμενιστάν, Τατζικιστάν, Καζακστάν, Αζερβαϊτζάν, όλα τα Ιστάν που έχουν ρίζα τουρκική γλώσσα. Γι' αυτό κάνει συγκεντρώσεις όλα τα τελευταία 20 χρόνια υπουργών πολιτισμού και παιδείας στην Τουρκία, προσπαθώντας να τους υποδιηγητήσει, λέγοντας ότι ο leader, ο ηγέτης του παντουρκισμού είναι η Τουρκία. Φωνάζει και Βαλκάνιους μουσουλμάνους, ο οποίος θεωρεί Τούρκους. Δεν τον δέχονται, δηλαδή πάνε, έχουν καλές σχέσεις μαζί του, αλλά δεν τον αποδέχονται. Και μάλιστα το αντικρούν ότι η Τουρκία, οι Τουρκομάνοι ουσιαστικά, είναι από τα σύνορα της Τουρκίας και πιο ανατολικά, πιο πίσω. Θεωρούν δηλαδή ότι αυτοί είναι ντόπιοι λαοί εξλαμισμένοι, τουρκοποιημένοι. Δηλαδή, ναι, μεν, αλλά δεν σε πολυδεχόμαστε. Mm. Και από την άλλη μεριά, η ούμα των μουσουλμάνων, η οποία ουσιαστικά ελέγχεται οι μεν Σιήτες, κυρίως από την Περσία και από τη Συρία πριν διαλυθεί, αλλά ο σουνιτισμός και τα σουνιταρικά, δηλαδή και οι αιρέσεις του και οι υποδιαιρέσεις τους, ελέγχονται και από τη Σαουδική Αραβία αλλά και από την Αίγυπτο πάρα πολύ. Και μην ξεχνάμε ότι ο μεγαλύτερος μουσουλμανικός συγκεντρωμένος πληθυσμός είναι στην Ινδονησία, δηλαδή παίζει τεράστιο ρόλο και διείσδυση που έκανε και κάνει και ακαδημαϊκά με πανεπιστήμια και σχολές ναυτικών σπουδών κτλ. Στην Ινδονησία και η Τουρκία. Και εκεί πέρα νομίζω έχει πρώτο διδάξιο του Νταβούτογλου σε πανεπιστήμιο. Όλη αυτή λοιπόν τη διείσδυση προσπαθεί να κάνει και εκεί. Η ούμα των μουσουλμάνων δεν την αποδέχεται, διότι θεωρούν ότι δεν είναι φυσικοί μουσουλμάνοι, ότι είναι εκμουσουλμανισμένοι σαμάνοι, οι προγονοί του δηλαδή οι Τούρκοι, όντως, με ιερό σύμβολο το λύκο, βλέπε γκρίζο λύκο, τον γερανό, το πουλί Τούρνα, Τούρνα λέγεται, το γνωστό τραγούδι που ξέρουμε και εμείς, Τούρνα, Τούρνα κτλ. Είναι ο γερανός, το τοτέμ του δηλαδή, και τον θεό Τάνρι, που είναι συνώνυμο του Αλάχ για αυτού, αλλά σήμαινε τότε θεός κεραυνός. Έχει πιο πολλά χαρακτηριστικά κοντά στο Δία, σαν εμάς. Και στο γενέθλιο μύθο τους και ιστορία για το πώς γεννήθηκε η Τουρκία, σχετίζεται με μια λύκαινα που βίδαξε δύο ορφανά παιδιά, δηλαδή προσωμιάζει, χωρίς να έχουν έρθει σε επαφή ποτέ, με την ιστορία και τη μυθολογία της Ρώμης, για τον Ρωμίλο και τον Ρώμο. Το πώς μεγάλωσαν και γεννήθηκαν οι Τούρκοι, οι οποίοι ανήκαν σε μια ευρύτερη τουρκομογγολική, τουρκομανική ομάδα, που οι Κινέζοι φοβόντουσαν και κρατούσαν πίσω από τα Σινικά τείχη, πίσω από το Σινικό τείχος. Και αυτό έγινε και το Σινικό τείχος. Όλο αυτό λοιπόν, το οποίο στην Ελλάδα δεν το διδασκόμαστε και δεν είναι κανένας υποχρεωμένος, αν δεν είναι ειδικός, να τα γνωρίζει, ούτε η γνώση αποκτάται επειδή διάβασα ένα άρθρο στο Ιντερνετ, στο διαδίκτυο. Κάποιοι έχουμε αφιέρωση 40 χρόνια ζωής, πολλά χρήματα για να αποκτήσουμε τη γνώση, πολλά ταξίδια και πολλή έρευνα σε πρωτότυπα κειμένα για να μάθουμε και τη γλώσσα, να καταλαβαίνουμε με ποιους μιλάμε απέναντι. Αυτό λοιπόν. Που λέω και χθες και σήμερα, δεν είναι δικές μου εικασίες ή μπορεί να ήταν στο παρελθόν δικές μου εικασίες από αυτά που γνώριζα. Πλέον είναι πασίδηλα δηλωμένα από τον Ερντογάν. Ο αν θα του βγει είναι άλλο καπέλο. Το τι θα κάνουν
σε μια μεταερντογανική εποχή άλλοι ηγέτες της είναι άλλο καπέλο. Όμως δήλωσε μόλις προχθές ότι κρατάμε από τη Δύση αυτά τα οποία μας εξυπηρετούν, εργαλεία, συμφέροντα, όλα κτλ. Ναι, αλλά εμάς ο φυσικός μας χώρος είναι προς τα εκεί, εκεί έχουμε πορεία και κάποια στιγμή θα μας έχουν ανάγκη, διότι ο καιρός της αποικιοκρατίας και της εκμετάλλευσης των αποικιοκρατών πόρων ενεργειακών, διατροφικών προς την Ανατολή και την Αφρική, πιστεύουν όλοι οι υπόλοιποι λαοί ότι λίγο-λίγο ολοκληρώνεται. Μας το λένε οι Ρώσοι, μας το λένε οι Κινέζοι, το λένε οι Ινδοί λίγο-λίγο, το ακούμε. Καλά θα κάνουμε να το πιστέψουμε ως δυτικός κόσμος. Διότι όντως έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, διότι η Ευρώπη όντως έχει ενεργειακό και ψυχικό πρόβλημα, δεν ξέρω πώς θα λυθεί. Και από εκεί και πέρα, αν επαναληφθεί αυτό που συνέβη από το 1071 μέχρι το 1453, αργά αλλά σταθερά και επώδυνα, δεν θα αρέσει καθόλου στις μελλοντικές γενιές, τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δισεγγονά μας αυτό το οποίο έρχεται. Δεν θα γίνει αύριο αυτό το οποίο λέει ο Ερντογάν εγώ, και δεν είναι και σίγουρο ότι θα αποδώσει. Αλλά εκεί έχουν στρέψει. Μάλιστα. Πατάνε ακόμα σε δύο βάρκες. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, και ό,τι αιτιάσεις και δικαιολογίες και να βρίσκουμε, μα ο τάδε είπε έτσι, ο άλλο είπε. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι η εξαίρεση. 99% των αναλυτών, στρατιωτικών, γεωπολιτικών, διεθνολόγων κτλ., λένε ότι η Τουρκία τελικά καταπάει για τακτική, θα στρέψει τη Δύση, η Δύση δεν την αφήσει κτλ. Ναι, στιγμίο. Εγώ αυτή τη στιγμή αναλύω τη στρατηγική βάθος του, το τερίντεβλε της Τουρκίας, το οποίο πλέον δεν είναι εικασία, δηλώθηκε μόλις την ημέρα της που ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του πάλι ο πρόεδρος Ερντογάν. Μία γρήγορη απάντηση εδώ στο φίλο το Γιάννη. Θα μπορούσε δυνητικά κάποιος αντισυμβαλόμενος να εγείρει θέμα τήρησης ή μη τήρησης προβλέψεων μιας συνθήκης όπως αυτής των Παρισίων περί αποστρατιωτικοποίησης? Πάντως δεν θα ήταν η Τουρκία, γιατί δεν είναι καν συμβαλόμενος, Γιάννη. Ελάτε. Προσέξτε, να το αναλύσω, και αυτό είναι πολύ σημαντικό ερώτημα. Μόνο οι συμβαλόμενοι. Ένας τρίτος, ο οποίος δεν είναι συμβαλόμενος σε μια συνθήκη, μπορεί να διαμαρτυρηθεί για τη λειτουργία μιας συνθήκης, ιδιωτικής ή διεθνούς, δεν έχει σημασία, είναι ίδιος κανόνας, να διαμαρτυρηθεί αν από τα αποτελέσματα της συνθήκης φύγονται δικά του συμφέροντα. Δηλαδή η Τουρκία θα μπορούσε να πει: ναι, δεν είμαι συμβαλόμενη στην συνθήκη των Παρισίων του 47 για τα Δωδεκάνησα. Όμως, επειδή τα Δωδεκάνησα και το καθεστώς τους, όλο αυτό άπτονται των δικών μου συμφερόντων συνοριακών, έχω ενστάσεις και θέλω να τις δω. Με ποιους να τις δω? Με αυτούς που έχουν υπογράψει. Πολύ ωραία. Πάμε να μιλήσουμε. Εμείς που έχουμε υπογράψει, να σας πω σε τι φύγομαι. Αυτό μπορεί να το κάνει θεωρητικά, ναι. Ναι, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Πάω τώρα σε κάτι άλλο. Και με αυτό θέλω να κλείσουμε σήμερα. Βεβαίως. Τούρκος δημοσιογράφος ρωτάει στη χθεσινή ενημέρωση του State Department πώς σχολιάζει η αμερικανική πλευρά το γεγονός ότι η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζει τα νησιά κατά παράβαση και παραβίαση των διεθνών συνθήκων. Η απάντηση του Αμερικανού εκπροσώπου του State Department είναι, επιλέξει, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται. Συνιστούμε στα δύο μέρη του ΝΑΤΟ και τα λοιπά τις όποιες διαφορές να τις επιλύσουμε ειρηνικό και τα λοιπά. Εγώ στέκομαι στην έκφραση «η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται». Το ερώτημα είναι πώς σχολιάζουν οι Αμερικανοί το γεγονός ότι η Ελλάδα, αυτό ρώτησε ο Τούρκος, κατά παράβαση των διεθνών συνθήκων συνεχίζει να εξοπλίζει τα νησιά. Απαντάει επί της ουσίας? Όχι. Δεν απαντάει, διότι αν έλεγε στην Τουρκία, ναι, η Τουρκία, η Ελλάδα παραβιάζει μεν, αλλά τη το συγχωρούμε γιατί έχει απειλή πολέμου από εσάς. Ναι. Δεν πήκε σε αυτή τη λογική. Ή αν έλεγε ότι δεν παραβιάζει γιατί με το άρθρο 51 του ΟΗΕ. Ακριβώς. Δικαιούται να έχει άμυνα. Άρα κάνει μια διπλωματική απάντηση. Εντελώς. Γενικώς, ότι η ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνεται σεβαστές και να προστατεύονται. Η Τουρκία θα μπορούσε να αντιπεί εδώ. Ρωτώ, κάνω άσκηση για να τα βρούμε μπροστά μας. Ότι μα εγώ δεν αμφισβητώ, προσέξτε τι σας λέω, την αδεφική ακεραιότητα των ελληνικών νησιών. Αμφισβητώ όμως τον εξοπλισμό τους. Εάν τα πάρουν, τι σέβομαι. Θα μπορούσε να το πει σε πρώτη φάση. Γιατί αν τα πάρουμε, ξέρουμε τι θα γίνει στη δεύτερη φάση. Αλλά λέω, θα μπορούσε να το πει αυτό? Ναι, ναι, βέβαια. Και αν δεν κάνω λάθος, στα 16 αιτήματα που έχει απαντήσει βέβαια και η Ελλάδα και σε αιτιάσει στον ΟΗΕ του ερωτήματα που θέτει η Τουρκία και ενστάσεις τέλος πάντων, είναι και αυτό, δηλαδή ουσιαστικά θέτει θέμα κυριαρχίας στα νησιά τα οποία σχετίζονται με Λοζάνη και με Παρισίων, ναι,
θέτει θέμα στην σύμβαση του 32 μεταξύ Ιταλίας-Τουρκίας για τα σύνορα πάλι των Δωδεκανήσων, μια σύμβαση η οποία είχε χαθεί και τέλος πάντων τότε βρέθηκε γιατί και οι Ιταλοί και οι Τούρκοι είχαν παίξει ένα παιχνίδι τότε. Γνωστή ιστορία, τη βρήκε η διοίκηση Τσιγάντε στη Ρόδο. Γνωστή ιστορία. Πολύ σπουδαίο, δηλαδή. Έχω αδυναμία στα αδέλφια Τσιγάντε. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, λοιπόν, η Τουρκία μπορεί να επικαλείται. Αυτά τα επικαλείται αυτά. Εντάξει. Τα οποία σχετίζονται με την. Θέλει προσοχή, ρωτώ έναν νομικό που τα ξέρει αυτά. Θέλει προσοχή στις διατυπώσεις. Η Τουρκία σε πρώτη φάση, μπράβο, σε πρώτη φάση λέει κάτι πολύ πονηρά. Δεν λέει ότι εγώ αμφισβητώ την εδαφική κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά. Την αμφισβητώ πότε? Όταν αυτή συνεχίζει να εξοπλίζει κατά παράβαση των συνδικών. Δηλαδή, αν δεν τα εξοπλίζεις και τα πάρεις, τη σέβομαι. Αυτό λέει σε πρώτη φάση. Έτσι. Σε πρώτη φάση. Και έχει και μια δεύτερη ανάγνωση. Αμφισβητώ το τρόπο που επήλθε η κυριαρχία σε συγκεκριμένα νησιά. Μάλιστα. Που σου επήλθε η κυριαρχία βάσει Λοζάνης και Παρισίων. Όμως ξεχνάει ότι στη Μέση Συνθήκη των Παρισίων δεν προήλθαν από τους Τούρκους σε εμάς, προήλθαν μέσα από τους Ιταλούς σε εμάς, ως χαμένους του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και ότι τα νησιά τα οποία επικαλείται έχουν απελευθερωθεί στους Βαλκανικούς πολέμους το 12-13, με πόλεμο και όχι απλά με συνθήκες. Σωστά. Άρα λοιπόν, υπάρχουν παράμετροι, νομίζω, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω δει Κύριε Σταθακόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν κλείνοντας. Ένας Έλληνας πρεσβευτής, χθες ο κ. Αϊφαντής, μέσα σε όλα αυτά που ακούγονται, πώς η Τουρκία προσπαθεί να μοχλέψει, έχει αναφέρει γραπτός το εξής σενάριο. Σε αυτό το κλίμα λοιπόν, ξαφνικά η Τουρκία κάνει μία αποβατική ενέργεια, σενάριο έτσι, σε ελληνικό νησί, μικρό, κατοικημένο, ας πούμε Καστελόριζο. Η Ελλάδα πρέπει να απαντήσει, είναι σαφές. Παρεμβαίνει ο Αμερικανικός παράγοντας και λέει: παιδιά, να κάνετε μία διαπραγμάτευση. Σωστά. Η Τουρκία λοιπόν ανακοινώνει: αποχωρούν τα στρατεύματα, δεν διεκδικούμε το νησί, το Καστελόριζο, αλλά αποχωρεί και ο εξοπλισμός από πάνω. Και καταλήγουμε σε μία συμφωνία. Πώς τα ακούτε αυτό? Ναι. Υποκειμενικά συμφωνώ. Δεν σημαίνει τίποτα ότι συμφωνώ. Όχι, όχι. Ο σενάριο λέω. Άρα... Ναι, ο σενάριο το βλέπω πιθανό. Μάλιστα. Αλλά δεν σημαίνει και τίποτα. Όχι, προφανώς δεν σημαίνει τίποτα. Ένα. Και δεύτερον, επιτυχία δεν το λες αυτό? Όχι. Μάλιστα. Όχι. Διότι αντικειμενικός... Το λες μετά. Πώς το λένε. Αξιοπρεπή συμβιβασμό. Μάλιστα. Επί των δικών σου όμως. Ναι, το βαφτίζεις. Την ήττα την παρουσιάζεις ως νίκη. Αυτό είναι στρεψοδικία εύκολη. Άρα ο αντικειμενικός στόχος της Τουρκίας, εσείς που την αναλύετε, είναι όντως να αποστρατιωτικοποιηθούν τα νησιά, και δεν εννοούμε να φύγουν στρατιώτες, εννοούμε να φύγει ο αμυντικός εξοπλισμός. Δεν μπλοφάρεις αυτό. Το εννοεί. Το εννοεί, βέβαια. Μάλιστα. Δημήτρη Σταθακόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω για τις σημερινές διευκρινήσεις και τις απαντήσεις στους ακροατές. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταθακόπουλε. Καλημέρα και σας.